Τα τραγικά κενά και οι ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έκαναν για ακόμη μια φορά την εμφάνισή τους όταν 38χρονη μετά από τροχαίο έπρεπε να μπει άμεσα σε χειρουργείο με έλλειψη σπλήνας και δεν υπήρχε χειρουργός στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, με αυταπάρνηση, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής έσπευσε στο νοσοκομείο για το επίγον περιστατικό. Δεν εφημέρευε χειρουργός, γιατί έχουμε κενά στην γενική χειρουργή 7 ημέρες το μήνα και ήρθε γιατρός που δεν εφημέρευε από το σπίτι του. Ο διευθυντής της κλινικής, ο κύριος Μουδατάκης. Εχθές ήρθε το περιστατικό με το ΕΚΑΒ. Δεν εφημέρευε χειρούργος στο νοσοκομείο. Αφού γίνανε οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ρήξη σπλήνα, κρίθηκε ότι χρειάζεται επιγόντως χειρουργείου. Ήρθε ο Μουδατάκης από το σπίτι και με ένα γιατρό του ΤΕΠ ορθοπαιδικό και μια ειδικευόμενη της ορθοπαιδικής κλινικής προχώρησαν και έγινε το χειρουργείο, η σπληνεκτομή, σταμάτησε η αιμορραγία και στη συνέχεια η ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, τέτοιου είδους συμβάντα φέρνουν στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τα δημόσια νοσοκομεία και ειδικά εν μέσω θερινής περίοδου που ο αυξημένος πληθυσμός λόγω τουρισμού αποτελεί ένα επιπλέον βάρος για το ΕΣΥ. Καλοκαίρι ο πληθυσμός ουσιαστικά διπλασιάζεται, όπως επίσης επειδή υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους, είναι πολύ περισσότερα τα τροχαία. Το τροχαίο που συνέβη ήταν με τετράτροχο, με γουρούνα, το οποίο είναι κάτι πολύ συνηθισμένο το θερινή περίοδο, τα τροχαία με αυτό το είδος οχήματος, αλλά γενικά όλη τη θερινή περίοδο είναι πολύ πιο συχνά τα τροχαία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολη είναι η λειτουργία του νοσοκομείου το καλοκαίρι όταν έχει και τόσο μεγάλα κενά σε τόσες ειδικότητες. Κρίσιμες ειδικότητες, αυτά τα κενά πέρυσι δεν υπήρχαν. Όπως για μια ακόμη φορά αποτυπώνεται, τα νοσηλευτικά ιδρύματα λειτουργούν με το φιλότιμο των γιατρών, οι οποίοι πλέον σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά στις ατελείωτες ανάγκες. Τα νοσοκομεία στηρίζονται στην αυταπάρνηση των γιατρών, αλλά είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούν και δεν πρέπει να στηρίζονται σε αυτό. Η πολιτεία οφείλει να αλλάξει την πολιτική της, να δώσει αυξήσεις στους μισθούς, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να σταματήσουν οι γιατροί να αποχωρούν από το ΕΣΥ και να μην βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις που βγαίνουν. Εμάς προκηρύχθηκε θέση χειρούργου πρόσφατα, αλλά όπως φαίνεται βγαίνει άγονη. Η υγειονομική ζητούν εμφατικά ενίσχυση των δομών υγείας με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους.